Λίμπερο 107,4. Νιώθει. Κύριε Καραμαλή, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Είστε καλά? Καλά, δόξα τω Θεώ. Δεν ξέρω αν ήσασταν χθες στην Γενική Συνέλευση του Αεραστέχνη. Αυτή την Γενική Συνέλευση, την οποία παρακολούθησαν ελάχιστα άτομα, βέβαια. Ναι, βέβαια, ήμουν εκεί πέρα παρόν. Καταρχάς, θέλω ένα σχόλιο από εσάς γι' αυτό. Το να μιλάμε για Γενική Συνέλευση του Αεραστέχνη Άρη, που κάποτε στο παρελθόν προσήλκε εκατοντάδες κόσμου και ήταν τιμή και μόνο το να παρευρίσκεσαι στην αίθουσα που γινόταν η Γενική Συνέλευση του Αεραστέχνη. Και τώρα να είναι 25, 30, 35 κουτσουρεμένα άτομα. Νομίζω ότι προκαλεί θλίψη και απογοήτευση και θα πρέπει να μας κάνει κάποια στιγμή ως Αργιανούς να αναζητήσουμε τα αίτια για ποιο λόγο συμβαίνει δηλαδή αυτό. Θα ήθελα έτσι ένα πρώτο σχόλιο από εσάς για αυτό το θέμα. Εγώ η αλήθεια είναι ότι πρώτη φορά παρευρέθηκα σε Γενική Συνέλευση του Σωματείου. Θεώρησα ότι επειδή εμπλέκομαι και επειδή είμαι πλέον στην οικογένεια του Άρη, θεώρησα ότι έπρεπε να παρευρεθώ. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχε την προσέλευση που περίμενα και εγώ. Εγώ περίμενα να δω πολύ κόσμο, να είναι παρόντες όλοι. Είδα ότι δεν συμβαίνει αυτό και ότι ήταν πολύ μικρή προσέλευση. Και γι' αυτό θα συνεχιστούν οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης την Δευτέρα. Εκεί ελπίζουμε ότι θα βρεθεί η λύση, ότι θα προκύψει κάποια νέα διοίκηση. Ελπίζω να βρεθεί η λύση άμεσα. Ναι. Έχει ακουστεί το όνομά σας από χθες το βράδυ και σήμερα το πρωί και θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε περί τίνος πρόκειται. Δηλαδή, αν συμμετέχετε σε κάποια κίνηση, έχετε κάνει κάποια κουβέντα, δεν έχετε κάνει κάποια κουβέντα, τι ακριβώς συμβαίνει? Κοιτάξτε, τις τελευταίες μέρες όντως έχω κάνει κάποιες κουβέντες. Αλλά εγώ σαν αρχή μου είναι ότι είπα σε όλους που έχω συζητήσει ότι πρέπει να δω καταρχήν κάποια υγιή κίνηση για να συμμετέχω στο Συμβούλιο. Αν δεν δω κάτι τέτοιο και αν δεν γίνουν κάποια πράγματα που έχω πει, όπως να γίνει κάποια συνάντηση με τον κύριο Καρυπίδη, καταρχήν, γιατί οπότε ξέρετε και ξέρει και ο κόσμος του Άρη, ότι το σημαντικότερο εργαλείο αυτή τη στιγμή για το ΑΣΥΓΜΑ είναι το ποδοσφαιρικό τμήμα. Ναι, σωστά. Να γίνει μια συνάντηση με τον κύριο Καρυπίδη καταρχήν, να καθίσουμε να δούμε τα οικονομικά, κατά δεύτερον, και κατά τρίτον να κάνουμε μια ομάδα 10-15 ανθρώπων, οι οποίοι καταρχήν αγαπάνε τον Άρη, ναι, και κατά δεύτερον να μπορεί ο καθένας να συνεισφέρει και αυτό από την πλευρά του ότι μπορεί για να σταθεί ο ΑΣΥΓΜΑ. Γιατί όπως όλοι γνωρίζουμε, τα προβλήματα είναι τεράστια. Δηλαδή αυτό που μας λέτε για να καταλάβω είναι, να τα πάρουμε ένα-ένα. Πρώτον, όσοι θα συμμετάσχουν σε μια καινούργια διοίκηση, έτσι υποθετικά μιλώντας, θα πρέπει να έχουν, όπως μας λέτε, τη δυνατότητα σε κάποια στιγμή να μπορέσουν, εφόσον χρειάζεται ένα τμήμα ή ο ίδιος ο Αεραστέχνης, κάποια χρήματα να μπορούν να τα διαθέσουν αυτά τα χρήματα για να βοηθήσουν τον Αεραστέχνη. Εντάξει, τώρα ο καθένας δεν είναι στο μέτρο του δυνατού, το δυνατοτήτων. Στην πλευρά του ό,τι μπορεί, έτσι, γιατί ζούμε και σε μια δύσκολη εποχή. Ο καθένας ό,τι μπορεί. Για να μπορούν να ξεπερνιούνται κάποια προβλήματα τα οποία είναι χρόνια να ξεπερνιούνται άμεσα. Αυτή είναι η φιλοσοφία η δική μου. Κατά δεύτερον, να είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι να μπορώ να συνεννοηθώ και εγώ, όπως και αυτοί να μπορούν να συνεννοηθούν μαζί μου. Εντάξει, εγώ με τη μικρή μου παρουσία στο σύλλογο πιστεύω ότι έχω αποδείξει ποιος είμαι και τι ακριβώς μπορώ να κάνω αυτή τη στιγμή στο σύλλογο. Και είναι πολύ σημαντικό κάποιοι άνθρωποι να πάρουν ο καθένας από ένα αντικείμενο και να το γνωρίζουν αυτό το αντικείμενο, δηλαδή να υπάρχει μια τεχνογνωσία. Άνθρωποι δηλαδή που εκτός από κάμια αλφα οικονομική επιφάνεια, ό,τι μπορεί ο καθένας εν πάση περιπτώσει να συνεισφέρει, να έχουν και εκτός από μεράκι διάθεση και να είναι αργιανοί φυσικά, και να έχουν και μια γνώση του αντικειμένου. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, να υπάρχει μια γνώση. Και το άλλο που είναι πολύ σημαντικό είναι αυτό που πιστεύω εγώ, να υπάρχει πλήρη διαφάνεια και να γίνονται όλα γνωστά στον κόσμο του Άρη. Ναι. Θέσατε και πολύ σωστά. Γίνεται, δηλαδή να ενημερώνει τον κόσμο του Άρη. Θέσατε και πολύ σωστά, νομίζω σε πρώτο πλάνο, μία συνάντηση με τον κύριο Θόδωρο Καρυπίδη, ο οποίος είναι ο καινούργιος υπεύθυνος του ποδοσφαιρικού τμήματος. Πολύ σωστά είπατε ότι Αεραστέχνης και ποδοσφαιρικό τμήμα θέλουν να πάνε χέρι-χέρι και τη φετινή χρονιά, διότι διαφορετικά δεν γίνεται. Μα καταρχήν είναι η κύρια πηγή του Αεραστέχνη, είναι το ποδοσφαιρικό τμήμα, έτσι. Ναι. Είτε τώρα που είναι γάμα εθνική, είτε φυσικά θέλουμε να πιστεύουμε όλοι από την επόμενη χρονιά όταν θα γίνει με το καλό ΠΑΕ. Ναι, ο ΑΣΥΓΜΑ, τα τέσσερα βασικά εργαλεία που έχει είναι το ποδοσφαιρικό τμήμα είναι πρώτον. Το δεύτερο είναι το κολυμπητήριο. Το τρίτο είναι τα καταστήματα τα οποία πρέπει κάποια στιγμή και αυτά να βρουν τον δρόμο τους και να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν από τον ΑΣΥΓΜΑ. Και κατά τέρτον είναι ο κόσμος τους. Αυτά τα τέσσερα εργαλεία, τα οποία πρέπει
αυτά τα τέσσερα εργαλεία που είναι αναγκαία για να λειτουργήσει αυτή τη στιγμή ο ΑΣ να είναι διαθέσιμα και να υπάρχει συνεργασία. Δεν υπάρχει σημείο επαφής με τον κύριο Καρυπίδη. Επιδιώξατε εσείς ο ίδιος κάποιος άλλος ενδεχομένως. Είχαμε μιλήσει και με τον Τάσο τον Δεσίμπρη, τον πρόεδρο της χθεσινής Γενικής Συνέλευσης, και μας είχε πει και ο ίδιος αυτό που μας λέτε και εσείς, ότι επιδιώκει και ο ίδιος μια συνάντηση με τον κύριο Καρυπίδη. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω για τον κύριο Δεσίμπρη. Εγώ προσωπικά είχα δύο φορές τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του. Το επιδίωξα μόνος μου για ένα και μόνο λόγο, γιατί ανησυχώ για τις ακαδημίες. Ναι. Και όχι μόνο για τις ακαδημίες, γιατί από ό,τι ξέρετε, εγώ η αρμοδιότητά μου είναι μέχρι την ΚΑΠΑ 15. Ανησυχώ όμως. Έχω την ίδια ανησυχία και για τις ακαδημίες αυτοί που είναι γεννηθείς του 99 και του 2000. Ναι. Αυτός ήταν ο λόγος που μπήκα στη διαδικασία και επικοινώνησα μαζί του. Αντιλαμβάνοντας όμως το τρέξιμο που έχει αυτόν τον καιρό για να οργανώσει όλη την ομάδα, που είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο, ναι, και να στρώσει τη μεγάλη την ομάδα, δεν τα καταφέραμε να βρεθούμε. Πιστεύω όμως ότι αυτήν την εβδομάδα και λόγω ότι η ομάδα έχει πάρει το δρόμο της, ότι πιστεύω ότι θα βρει κάποιο χρόνο να συναντηθεί μαζί μας και να πούμε όχι τίποτα παράλογο, να πούμε τα βασικά πράγματα δηλαδή. Ναι. Να δούμε πού θα κινηθεί και τι έχει στο μυαλό του. Ναι, σωστά. Άλλωστε. Γιατί αναλόγως τι έχει στο μυαλό του, θα πρέπει και εμείς να αποφασίσουμε αν πρέπει να ασχοληθούμε με τον ΑΣ ή όχι. Για να μην χρησιμοποιώ πληθυντικό, να συμμιλάω στο ελληνικό. Ναι. Να αποφασίσω κι εγώ αν πρέπει να εμπλακώ με αυτό το κομμάτι. Εσείς είστε διατεθειμένος να εμπλακείτε, να συμμετάσχετε όπως θέλετε, πείτε το, υπό οποιαδήποτε διοίκηση? Γιατί ακούμε για παράδειγμα ότι κάνει κάποιες ενέργειες ο Τάσος Δεσίμπρης, δεν ανέφερα τυχαία το όνομά του προηγουμένως. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ σε οποιαδήποτε υγιή κίνηση που θα κρίνω εγώ ότι είναι υγιή, είμαι... Είμαι έτοιμος για να συνεισφέρω στο σωματείο. Μάλιστα. Νομίζω ότι πιο ξεκάθαρα δεν μπορείτε να το πείτε. Χωρίς να θέλω να γίνω ούτε πρόεδρος του ΑΣ, ούτε έχω τέτοια πράγματα στο μυαλό μου. Ναι. Εγώ θέλω να συνεισφέρω από οποιαδήποτε θέση και με οποιοδήποτε τρόπο μπορώ. Από προέδρους χορτάσαμε κιόλας, κύριε Καραμαλή, στον Άρη, δόξα τω Θεώ. Και εγώ προσωπικά είμαι χορτάτος από τα προεδρυλίκια. Ναι. Ήμουνα και πρόεδρος σε χωριά, ήμουνα και πρόεδρος σε σωματεία, ήμουνα σε χίλια δυο. Ναι. Σημασία δεν έχει το ποιος θα είναι πρόεδρος, σημασία έχει το σχήμα όλο της διοίκησης να είναι σοβαρό και να μπορεί να προσφέρει έργο. Και το βλέπω προς τη σωστή κατεύθυνση κάποιοι άνθρωποι που τα τελευταία χρόνια έχετε δώσει τα διαπιστευτήριά σας σε τμήματα του ερασιτέχνη. Εσείς, για παράδειγμα, στις ακαδημίες, ο κύριος Βουτσάς, επίσης, πολύ σημαντική η συνεισφορά του. Τώρα μου διαφεύγει και ο άνθρωπος. Κύριο Βουτσά, δεν είχα την ευκαιρία να γνωριστούμε. Μια φορά μιλήσαμε μόνο τηλεφωνικώς, αλλά επειδή είτε κάτι είναι καλό είτε κάτι είναι κακό, όλα μαθαίνονται. Γιατί είναι μικρή κοινωνία και της Θεσσαλονίκης. Αλλά και γενικότερα μέσα στον Άρη μαθαίνονται όλα. Πιστεύω ότι και αυτός την προσπάθεια που κάνω εγώ αυτή τη στιγμή στο ποδοσφαιρικό κομμάτι της Ακαδημίας, ότι και αυτός με τη σειρά του το κάνει ακριβώς το ίδιο στις Ακαδημίες του γυναικείου ποδόσφαιρου. Και ο κύριος Ρετζεπέρης έχει βοηθήσει τον Ιούλο πάρα πολύ. Άνθρωποι δηλαδή που έχουν συνεισφέρει και οικονομικά, θα ήταν ευχής έργων όλοι αυτοί να σχηματίσουν μια διοίκηση στον ερασιτέχνη, ο καθένας στο αντικείμενό του φαντάζομαι, να βοηθήσετε τον ερασιτέχνη, γιατί η νέα διοίκηση γνωρίζεται εκ των πραγμάτων ότι θα αναλάβει ένα πάρα πολύ βαρύ φορτίο και κυρίως τεράστια οικονομικά προβλήματα. Κοιτάξτε, αυτό που λέτε θα ήταν ευχής έργων και θα είναι αυτό που ακριβώς σας είπα και εγώ προηγουμένως, ότι θέλω να δω κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι ήδη και βοηθάνε μέσα στα τμήματα του ερασιτέχνη να ενωθούμε όλοι μαζί για να κάνουμε κάτι καλύτερο, χωρίς να υπάρχει για μένα ουσία το ποιος θα είναι πρόεδρος. Βασικό είναι ότι αυτός που θα είναι πρόεδρος, κάτι που δεν μπορώ να το κάνω εγώ σαν Δημήτρης Καραμαλής λόγω υποχρεώσεων που έχω, αυτός που θα είναι πρόεδρος θα πρέπει να είναι καθημερινά και να ασχοληθεί 25 ώρες το 24ωρο με τον ΑΣ, ούτως ώστε να μπορέσει να βγάλει εις πέρας, πάντα με τη βοήθεια τη δική μας και πάντα να είμαστε στο πλάι του, να βγάλει εις πέρας αυτό το δύσκολο έργο. Εσείς έχετε κουβαλάτε και έτσι μια βαριά κληρονομιά.
Αν δεν κάνω λάθος, ήταν θείος σας ο ύμνος του Σταμάτης Καραμαλίσης, δεν είναι. Μάλλον από αυτό το πήρα το μικρόβιο κι εγώ. Ναι. Με πολύπλευρη παρουσία στα κοινά του συλλόγου για πολλά χρόνια. Ένας εξαιρετικός άνθρωπος που βοήθησε πάρα πολύ τον Άρη γενικότερα. Και εντάξει, είστε κατά κάποιο τρόπο και ένας συνεχιστής, αν μπορώ να το θέσω έτσι. Ναι, ίσως και έτσι. Πείτε μας λίγο κάτι και για τις ακαδημίες τις ποδοσφαιρικές. Πού βρισκόμαστε, ξεκίνησε μάλλον η νέα ποδοσφαιρική σεζόν. Έχετε οργανωθεί αρκετά από ό,τι είδαμε και στο διαδίκτυο τις προηγούμενες μέρες. Ναι, οι ακαδημίες έχουν πάρει το δρόμο τους. Έγινε μια πολύ σοβαρή δουλειά μέσα στο καλοκαίρι από μένα και από τον κύριο Αλεξιάδη. Mm-hmm. Τρέξαμε, αγωνιστήκαμε. Έχουν πάρει το δρόμο τους και πιστεύουμε και αυτό να το δουν και οι γονείς mm-hmm. και να το εκτιμήσουν. Mm-hmm. Και mm-hmm. φυσικά θα το δείξουν τα αποτελέσματα τώρα εν ώψη του πρωταθλήματος που ξεκινάει στην Εψιμή. Θα φανεί και από εκεί αυτό. Περιμένετε πάντως και μια συνάντηση και για αυτό το κομμάτι με τον κύριο Καρυπίδη ή με την καινούργια διοίκηση, εν πάση περιπτώσει, του ποδοσφαιρικού κοινότητος. Ναι, θα σας είπα ότι ο κύριος λόγος που κυρώνησα μαζί του ήταν αυτός. Τώρα εντάξει, φυσικά μιλάμε σε άλλο πλαίσιο. Είναι δηλαδή και ένας δεύτερος λόγος τώρα ο ΑΣ που θα ήθελα να κάνω μια συζήτηση για να μπορέσουμε να δούμε ποιος θα είναι ο τρόπος συνεργασίας μας. Μάλιστα. Ωραία. Κρατάμε λοιπόν ότι είστε ανοιχτός, ότι έχετε διάθεση να βοηθήσετε εφόσον προκύψει ένα σχήμα με το οποίο έτσι θα ταιριάζουν τα χρονότητα, να το πω έτσι λαϊκά, και εφόσον ναι. συντρέξουν όλες οι προϋποθέσεις, ότι είστε διατεθειμένος να συνδράμετε, να βοηθήσετε και να μπείτε στην διαδίκηση, όχι ως πρόεδρος βέβαια όπως μας διευκρινίζετε, αλλά να είστε ένα μέλος από τα 15 που απαιτούνται. Ναι, και αυτό μπορώ να ανταποκριθώ σε υποχρεώσεις μου, είτε σαν γενικός γραμματέας, είτε σαν αντιπρόεδρος. Ναι. Αυτό φυσικά θα βγει έπειτα όταν δηλώσουν τα μέλη και θέλουν να συμμετέχουν σε αυτό το σχήμα. Mm-hmm. Θα βγει μεταξύ μας. Mm-hmm. Αλλά μπορώ να συνεισφέρω και από τις θέσεις που σας είπα, mm-hmm. όχι όμως σαν πρόεδρος. Μάλιστα. Ωραία. Το κρατάμε και ας ελπίσουμε ότι την επόμενη Δευτέρα, όταν θα συνεχιστεί μάλλον καλύτερα η Γενική Συνέλευση, αυτή τη φορά να υπάρχει μεγαλύτερη προσέλευση αφενός και αφετέρου να προκύψει και καινούργια διοίκηση. Εγώ από τη θέση που είμαι, αν και δεν είμαι πολύ καιρό στα κοινά του Άρη, θέλω να παροτρύνω τον κόσμο αυτοί που είναι στον ΑΣ εγγεγραμμένοι, να υπάρχει προσέλευση, να έρθουν εκεί πέρα και ούτως ώστε ο ΑΣ να βρει από την επόμενη Τρίτη το δρόμο του. Ωραία. Να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την κουβέντα, κύριε Καραμαλή. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.